Η Γαλλία ενδιαφέρεται πολύ για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και στο θέμα της άμυνας πιο συγκεκριμένα και ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν συνεχείς επαφές ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας, ανάμεσα στα Γενικά Επιτελεία των δύο χωρών και βέβαια προσδοκούμε και πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Γαλλία επιθυμεί πάντοτε να προσφέρει τη βοήθειά της στην Ελλάδα και βεβαίως όλοι γνωρίζετε για μας πόσο σημαντικός εταίρος είναι η Ελλάδα. Η Γαλλία λοιπόν συνοδεύει την Ελλάδα όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να μπορεί να είναι σε θέση η χώρα να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τις διάφορες απειλές τις οποίες ενδεχομένως αντιμετωπίζει. Ο ρόλος της Γαλλίας στο πλευρό της Ελλάδος είναι γνωστός, είναι ένας παλιός ρόλος και έχω να σας θυμίσω ότι πρόσφατα υπεγράφει μια σημαντική σύμβαση ανάμεσα στις δύο χώρες για τον εξυγχρονισμό, να πούμε έτσι, τον Μιράζ. Θα υπογράψουμε σε ένα σύντομο χρόνο μια συμφωνία παρόμοιου τύπου για τα ελικόπτερα τύπου NH90. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ελλάδα και η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλήξουν στην αγορά από την Ελλάδα δύο φρεγατών γαλλικών. Φρεγατών οι οποίες αποτελούν κυριολεκτικά τον F+ Ultra του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Σκοπός μας είναι πάντοτε να συνοδεύσουμε την Ελλάδα, ακόμη και μετά τα 10 χρόνια αυτών των δυσκολιών που αντιμετώπισε, ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να καταστήσει σεβαστά τα δικαιώματα της κυριαρχίας της. Και έτσι υπάρχει εντατικοποίηση των επαφών σε όλα τα επίπεδα και στο στρατηγικό, στο επίπεδο της άμυνας. Μπορεί να φιλοξενήσει ως και 16 επιθετικά ελικόπτερα τύπου NH90. Les hangars dévolus au stockage et à la maintenance des hélicoptères. Ενώ έχουμε και τη δυνατότητα να μεταφέρουμε περί τα 100 τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία κατευθείαν μπορούν να βγουν στη θάλασσα. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ του ναυτικού της Ελλάδας και της Γαλλίας, συγκεκριμένα στον τομέα των αμφίβιων επιχειρήσεων και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια καινοτομία, είναι στην ουσία το πρώτο λιθαράκι μιας προσπάθειας διαλειτουργικότητας και θέλουμε να βοηθήσουμε το ελληνικό ναυτικό στις περαιτέρω προσπάθειες. Είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί καθορισμό θαλασσίων ζωνών αγνοώντας τις ενδιάμεσες διαβαθμίδες, δηλαδή τα συμφέροντα των τρίτων χωρών και κυρίως αντιβαίνει προς το δίκαιο των νησιών να μπορούν να διαθέτουν τη δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γι' αυτό λοιπόν η Γαλλία χωρίς δισταγμό έχει δηλώσει ότι αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και τη θεωρούμε ως μη γενόμενη. Γι' αυτό καλέσαμε την Τουρκία να μην αναπτύξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση της κρίσης. Θεωρώ λοιπόν την παρουσία πλοίων εδώ σε αυτή την περιοχή όχι μόνο χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Έτσι λοιπόν η παρουσία του Dixmude εδώ στον Πειραιά μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις θεωρώ ότι είναι μια αποστολή η οποία στοχεύει στον καθησυχασμό κατά κάποιο τρόπο των Ελλήνων φίλων μας.